Καλημέρα φίλοι μου, άλλο ένα βίντεο λοιπόν που θα γυρίσουμε σήμερα και θα μιλήσουμε για τα σχόλιά σας. Βασικά για ένα σχόλιο θα μιλήσουμε. Με βάση το προηγούμενο βίντεο που έλεγα σειρμάτωμα πλαισίων όλες οι λεπτομέρειες, είχα ένα σχόλιο από έναν, δεν ξέρω πώς το λένε, το όνομά του είναι Λόχος Επίλεκτων Αθανάτων. Σε αυτό έχω να κάνω μια παρένθεση. Μπορεί να είσαι λοχαγός, μπορεί να είσαι επίλεκτος, αθάνατος αυτή τη ζωή ακόμα δεν μπορείς να είσαι. Σε μια άλλη πνευματική ζωή ίσως. Από την άλλη, αθάνατος μένεις όταν αφήνεις τα πράγματά σου, αφήνεις τη γνώση σου, τη μεταφέρεις στους άλλους και όχι απλά όταν το δηλώνεις. Λοιπόν, τέλος πάντων δεν θα κολλήσω σε αυτό. Μου έγραψε λοιπόν ο φίλος αυτό το βίντεο ότι το μελίσι δεν καταναλώνει 4 κιλά ανά κυψέλη, δεν μπορώ να το αποδείξω και μου λέει ότι γνωρίζει ότι καταναλώνει πολύ περισσότερο. Ή πολύ λιγότερο, ανάλογα πώς το εννοεί αυτός. Τέλος πάντων, εγώ τι θέλω να πω, ότι θα κάνουμε μια δημοσκόπηση εδώ, σε αυτό το βίντεο, όπου θα μπορέσουμε, έχουμε ένα σημαντικό δείγμα, δηλαδή είμαστε 900 συνδρομητές περίπου, ένα καλό δείγμα για να μπορέσουμε να βγάλουμε ένα αποτέλεσμα και οι ερωτήσεις που θα σας τεθούν θα νομίζω ότι είναι και δημόσιες οι απαντήσεις, άρα θα δούμε τελικά τι γίνεται με αυτό το θέμα. Να ξέρετε ότι είμαι πολύ ανοιχτό στη συζήτηση, είμαι πολύ ανοιχτό στην αντιπαράθεση. Δεν μου αρέσει η ειρωνία και η ειρωνία η ανώνυμη, δηλαδή λόχος επίλεκτων αθανάτων. Μιλάω με ένα λόχο. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Οι ερωτήσεις τώρα που θα γίνουν είναι αν είστε μελισσοκόμος ή όχι. Διότι αν είστε μελισσοκόμος, η γνώμη σας έχει βαρύτητα. Αν δεν είστε μελισσοκόμος, δεν έχει καμία βαρύτητα η γνώμη σας. Η ηλικία που έχετε για να δούμε. Τελικά η εμπειρία πόσο ρόλο παίζει στις απαντήσεις σας, διότι κοιτάξτε να δείτε, εγώ σας εκφράζω τις απόψεις μου με βάση την εμπειρία μου και με βάση αυτά τα οποία έχω πληρώσει για να μάθω, να χάσω και να ξέρω το τι λέω. Τώρα μου είπε ο λόχος να μιλήσω με επιστημονικά έγγραφα. Τα επιστημονικά έγγραφα, τα οποία δεν μου τα παρουσιάζει κι αυτός, μπορείτε να τα αναζητήσετε, εγώ δεν βρήκα κάπου στη βιβλιογραφία. Εγώ είπα αυτό που πιστεύω και αυτό που πιστεύω είναι ότι ένα μελίσι καταναλώνει 4 κιλά μέλι για να χτίσει μια κερίθρα. Γιατί τα καταναλώνει και του το εξήγησα, ελπίζω να το κατάλαβε. Μάλλον όμως από την απάντηση δεν το κατάλαβε. 2 κιλά καταναλώνει για να τη χτίσει και 2 κιλά μέλι δεν θα πάρουμε γιατί κουράστηκε το μελίσι για να χτίσει αυτή την κερίθρα. Είναι σαν να ζητάτε από εσάς να χτίσετε μια πολυκατοικία και μετά να πρέπει να την επιπλώσετε κιόλας. Η κούραση του μελισσιού είναι τέτοια που δεν θα μπορέσει τελικά να φέρει αυτά τα κιλά μέσα στην κυψέλη. Ακόμα όμως χειρότερο είναι ότι το μελίσι βγαίνοντας από αυτή την ομή και στην επόμενη ομή θα είναι κουρασμένο. Αυτό τι σημαίνει, ότι θα χάσουμε και παραπάνω μάλλον από αυτά τα μέλια που δεν θα πάρουμε επειδή χτίζουμε την κερίθρα. Γι' αυτό έλεγα πόσο σημαντικό είναι να έχουμε τις κερίθρες και να τις προστατεύουμε. Η επόμενη ερώτηση που θα γίνει είναι... πόσο σημαντικό είναι να εκθέτουμε την εμπειρία μας δημόσια, διότι εγώ πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό να την εκθέτουμε, την εμπειρία μας δημόσια, και όχι να κρατάμε τα μυστικά για μας και οι άλλοι ας ψάξουν να κόψουν το λαιμό τους. Έτσι. Και τέλος θα ρωτήσω τελικά... ποια είναι η άποψή σας ότι πόσα κιλά χρειάζεται μία κερίθρα για να χτιστεί. Όταν λοιπόν θα έχω τις απαντήσεις και θα τις έχετε κι εσείς, θα μπορέσουμε να βγάλουμε ένα καλό δείγμα για να μπορέσουμε να λύξουμε αυτό το θέμα και γενικώς όταν προκύπτουν διάφορα προβλήματα θα κάνουμε δημοσκοπήσεις για να μπορούμε να είμαστε σίγουροι για το τι λέμε. Απ' την άλλη, οι εκφράσεις που χρησιμοποιώ εγώ, οι απόψεις μου είναι δικές μου, δεν είσαστε υποχρεωμένοι να τις πάρετε ως δεδομένες, ο καθένας έχει τις δικές του απόψεις, τις δικές του μεθόδους, ο κάθε μελισσοκόμος είναι ελεύθερος να κάνει ό,τι θέλει. Ο συγκεκριμένος λόχος δεν είναι υποχρεωμένος να με παρακολουθεί και να παίρνει σαν δεδομένο αυτό που του λέω, αλλά να ξέρετε ότι με ενοχλεί η ειρωνία πίσω από την ανωνυμία. Νομίζω ότι είναι πολύ άσχημο. Σας δίνει το όπλο, το ίντερνετ, να μπορείτε να είσαστε ανώνυμοι ή τουλάχιστον στο μεταξύ μας, γιατί γενικώς μας παρακολουθούν. Στους άλλους δηλαδή, στις υπηρεσίες δεν είσαστε εντελώς ανώνυμοι, αλλά παρόλα αυτά. Ας χρησιμοποιήσουμε αυτό το εργαλείο για να μάθουμε και όχι για να κάνουμε αντιπαράθεση. Λοιπόν, να είστε καλά και θα τα ξαναπούμε. Γεια σας, καλημέρα.